Και το επικαιροποιημένο μνημόνιο, όπως και όλες οι εκθέσεις της Τρόικας, αποφεύγουν να θίξουν το βασικό ζήτημα που είναι η ανάγκη στο πρόγραμμα προσαρμογής να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές, ώστε να ξεφύγει η χώρα από τον βρόγχο της λιτότητας, σημειώνει η Δημοκρατική Αριστερά σε ανακοίνωσή της για τα σκληρά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Τόσο το επικαιροποιημένο μνημόνιο, όσο και η πρόσφατη έκθεση της Τρόικα, κατά τη γνώμη μας, αποφεύγουν να θίξουν το βασικό ζήτημα, που είναι η ανάγκη το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας να υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, ούτως ώστε η χώρα να ξεφύγει από το βρόχο της λιτότητας. Και για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης θα είναι αναποτελεσματική, στο βαθμό που η κυβέρνηση συνεχίζει να συμφωνεί με τις ρυθμίσεις της Τρόικας, οι οποίες δεν βελτιώνουν ουσιαστικά την κατάσταση σε κρίσιμους τομείς. Και όταν λέμε τους κρίσιμους τομείς, εννοούμε ένα, την ενίσχυση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δεύτερον, τη μείωση της φορολογίας, τρίτον, στο να γίνει ένας ουσιαστικός διακανονισμός των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Τέταρτον, να υπάρξει ουσιαστική υποστήριξη των ανέργων. Και τέλος, να υπάρχει πέμπτον, χρηματοδότηση της αγοράς. Αυτές οι αλλαγές μαζί με τον αυστηρό έλεγχο της σκοπιμότητας αλλά και του μεγέθους κάθε δημόσιας δαπάνης, όπως επίσης και με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, είναι δυνατόν να οδηγήσουν, κατά τη γνώμη μας, στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, όπως επίσης και στην αναζωογόνηση της πραγματικής οικονομίας. Διαφορετικά, η λήψη νέων επώδυνων μέτρων θα είναι αναγκαία. Ακόμη, ο ίδιος τονίζει ότι η Δημοκρατική Αριστερά δεν είχε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης όταν συμμετείχε στην τρικομματική κυβέρνηση. Σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέρθηκα, και όσο καιρό συμμετείχαμε στην τρικομματική κυβέρνηση, είχαμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Το ζήτημα είναι ότι δεν είχε η Δημοκρατική Αριστερά την ευθύνη της διαπραγμάτευσης. Άλλοι την είχαν. Και φαίνεται ότι στην ουσία όλα αυτά τα ζητήματα αποδέχονταν απριόρι τις απαιτήσεις της Τρόικας, χωρίς στην ουσία να υποστηρίζουν αυτές τις προτάσεις που επανειλημμένα τις θίγαμε. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι σε μια σειρά ζητήματα, όταν συμμετείχαμε στην κυβέρνηση, εμείς δεν κάναμε πίσω. Δηλαδή, υπήρχε μια αιμονή, για παράδειγμα, στα εργασιακά, στην οποία αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, με την έννοια ότι λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν η μείωση του κόστους εργασίας να καταστήσει πιο ανταγωνιστική την ελληνική οικονομία, και γι' αυτό, όπως θα θυμάστε, είχαμε ψηφίσει παρόν στη διάρκεια τότε της ψηφοφορίας στη Βουλή, ενώ συμμετείχαμε στην κυβέρνηση. Και λέω ότι δικαιωθήκαμε, γιατί στην πράξη αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας, υπάρχει ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, 47% εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με ανασφάλιστη εργασία, πράγμα το οποίο θίγει και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και στην ουσία δεν δίνει όθηση στην πραγματική οικονομία. Θερμός λοιπόν προβλέπεται ο χειμώνας στην πολιτική σκηνή, συνοδευόμενη από τις έντονες διαμαρτυρίες εργαζομένων λόγω των επώδυνων μέτρων που λαμβάνονται.